Ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις της ExxonMobil στα κοιτάσματα της Κυπριακής ΑΟΣ και συγκεκριμένα στο κοίτασμα Γλαύκος του οικοπέδου 10. Σύμφωνα με Ναύτεξ που εκδόθηκε από το σταθμό της Λάρνακας, από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 30 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές και γεωτρητικές εργασίες στο μεγάλο κοίτασμα Γλαύκος που έχει εντοπίσει από το 2019 η εταιρεία. Πριν από περίπου έναν μήνα, η Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νατάσα Πυλίδου, είχε προαναγγείλει σε συνέδευξή της την έναρξη των γεωτρήσεων, οι οποίες θα καθορίσουν εάν το συγκεκριμένο κοίτασμα βρίσκεται στο υψηλότερο ή στο χαμηλότερο άκρο του εκτιμόμενου μεγέθους των 142 με 227 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Η Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου είχε επίσης αναφέρει ότι η κοινοπραξία της γαλλικής Total με την ιταλική Eni πρόκειται να ξεκινήσουν γεώτρηση το πρώτο εξάμηνο του 2022 για να καθορίσουν το μέγεθος του κοιτάσματος στο οικόπεδο 6. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.